Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης 2. Απομακρύνεται προς το παρόν ο εφιάλτης μιας στρατιωτικής λύσης στη βοσνιακή κρίση. Οι Ευρωπαίοι τάσσονται υπέρ του πολιτικού διαλόγου παρά το γεγονός ότι οι σερβικές δυνάμεις προελάβουν στη ΖΕΠΑ. Την πρόταση Σιράκ για προσφυγή στα όπλα απέρριψαν έμεσα τόσο η Βρετανία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη συνάντηση των στρατηγών των επιτελείων στο Λονδίνο. Η πόλη της ΖΕΠΑ μπορεί να θεωρείται ξεγραμμένη ως ασφαλή ζώνη του ΟΗΕ, δηλώνουν οι ίδιοι και οι ανώκρανοι, τονίζοντας ότι είναι ανώφελο να υπάρξουν ακόμη και επιδρομές του ΝΑΤΟ για να αναχαιτήσουν την προέλαση των Σέρβων. Το κλίμα φορτίζεται και από το συνεχιζόμενο δράμα των μουσουλμάνων προσφύγων στην Τούσλα, όπου έφτασαν σήμερα και 3.000 Βόσνιοι στρατιώτες, φυγάδες από το μέτωπο της Σρεμπρένιτσα. Κάνουν λόγο για σημεία και τέρατα στην προσπάθειά τους να περάσουν μέσα από τις σερβοκρατούμενες περιοχές, ενώ το παράπονο, η απόγνωση και οι καταγγελίες των προσφύγων κορυφώνονται, καθώς η Σαντάκο Ογκάτα, επικεφαλής της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, επισκέπτεται την περιοχή. Οι πρώτες εικόνες από τη σερβοκρατούμενη πλέον Σρεμπρένιτσα μαρτυρούν επίδειξη ισχύως από τις σερβοβοσνιακές δυνάμεις με στόχο να προκαλέσουν αγανάκτηση. Παρ' όλα αυτά, η πρόταση Σιράκ για στρατιωτική ενίσχυση του Γκόρεσντε και μερική άρση της πολιορκίας του Σεράγεβο προσέκρουσε στις σοβαρές αντιρρήσεις της Βρετανίας αλλά και στη διστακτικότητα των ΗΠΑ να εμπλακούν στρατιωτικά στη βοσνιακή κρίση. Η γαλλική πρόταση για στρατιωτική λύση δεν μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα αν δεν εξασφαλίσει την αεροπορική κάλυψη των ΗΠΑ, δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Μάλκομ Ρίκφιντ μετά τη συνάντηση των στρατηγών στο Λονδίνο. Ο Αμερικανός στρατηγός Τζον Σαλικασβίλη συμφωνεί, αλλά παραπέμπει στην αναγκαία έγκριση από το Αμερικανικό Κογκρέσο μιας τέτοιας απόφασης. Μόνο πολιτική λύση μπορεί να υπάρξει στο Βοσνιακό, δηλώνει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Κόζιρεφ, ενώ ταυτόσιμη είναι και η στάση της χώρας μας στη σημερινή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Η στρατιωτική αντίδραση στη Βοσνία την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι ειρηνευτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών και οι διπλωματικές προσπάθειες είναι ένας παραλογισμός που παραπέμπει στον εκ των πραγμάτων αδύνατο ισχυρισμό της ολίγων Αιγαίου. Με τη δήλωση αυτή, ο Ρώσος Υπουργός των Εξωτερικών καυτηρίασε τη στάση της Δύσης στο Βοσνιακό. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέκλεισαν σήμερα στρατιωτική λύση στο Βοσνιακό, καθώς και την αποχώρηση των οικιανοκράνων από την περιοχή, τασσόμενοι υπέρ μιας πολιτικής διπλωματικής λύσης. Προς τη λύση αυτή επέμεναν κυρίως ο Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας, ο Ρώσος ομολογός του Αντρέι Κόζιρεφ και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβήτης Καρλ Μπίρτ, ενώ η Αγγλία και η Γαλλία φάνηκαν να διπλώνουν την πρόσφατα σκληρή στάση τους. Ο κύριος Μπίλτ, μετά τις χθεσινές επαφές του στο Βελιγράδι με τον Σέρβο πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τα περιθώρια μιας διπλωματικής συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν καταστροφική μια στρατιωτική αποστολή στο Κόρεσντε, ενώ η αποχώρηση των κενοκράνων θα προκαλέσει νέο μετοκύλισμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών πρότεινε να καθίσουν τα εμπλεκόμενα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Γενέβη υπό την προεδρία του κυρίου Καρλ Μπίλτ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Καρλ Μπίλτ, ότι την αποδοχή της στρατιωτικής λύσης θα μπορούσε να την κάνει κανένας αν ήταν αποφασισμένος να τη φέρει μέχρι το τέλος. Και στην παρέμβασή μου είπα το τέλος είναι Βαλκανικός πόλεμος. Το τέλος είναι μια ανεπανόρθωτη διαταραχή των ισορροπιών ασφάλειας της Ευρώπης. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Αντρέι Κόζιρεφ, τάχθηκε υπέρ πολιτικής λύσης του προβλήματος, τονίζοντας ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε τη Βοσνία μόνο εάν η διεθνής κοινότητα χαράξει μια σοβαρή πλέον πολιτική. Ο κ. Κόζιρεφ επέριψε ευθύνες σε όλους εκείνους που παίζουν με την καινή γνώμη, ερωτώμενος εάν είναι έτοιμοι για έναν πραγματικό πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Το να υποκύπτουμε απλά σε συγκινήσεις και συναισθήματα είναι επικίνδυνο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα πρέπει να συγχαίεται ο ανθρωπιστικός ρόλος του ΟΗΕ με μια στρατιωτική λύση. Είχα μια ουσιαστική, κατά την άποψή μου, συνάντηση με τον κύριο Κόζιρεφ. Δεν ανάγκη να σας επαναλάβω ότι η ρωσική και η ελληνική πλευρά συμπίπτουν και στις εκτιμήσεις αλλά και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να ξεπεραστεί η κρίση. Στο σημερινό συμβούλιο δόθηκε θετική απάντηση στην πρόταση του Βρετανού Πρωθυπουργού Τζόι Μέιτζορ να συγκληθεί η ομάδα επαφής την Παρασκευή στο Λονδίνο, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ισπανία ως προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έμι Παπαδοπούλου από τις Βρυξέλλες για την ΕΡΤ2. Τις τελευταίες εξελίξεις στη βοσνιακή κρίση αλλά και τις ελληνοσερβικές σχέσεις θα συζητήσει αύριο με τον πρόεδρο Μιλόσεβιτς ο πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης, ο οποίος έφτασε απόψε στο Βελιγράδι.
Παράγοντας σταθερότητα στην περιοχή, χαρακτήρισε την αδιατάρακτη ελληνοσερβική φιλία ο πρόεδρος της πολιτικής άνοιξης Αντώνης Σαμαράς, λίγο πριν αναχωρήσει για το Βελιγράδι, όπου αύριο θα συναντηθεί με το Σέρβο πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι μόνο πολιτικές λύσεις μπορούν να παγιώσουν την ειρήνη. Στις θέσεις των δύο πλευρών. Οι υπερασπιστές της, σκληροτράχυλοι πολεμιστές, εμποδίζουν την προώθηση των Σερβοβόσνιων, ρίχνοντας κορμούς και βράχια στους δρόμους. Πριν από λίγο συνέλαβαν εχμάλωτους τους και αφόπλησαν τους Ουκρανούς και Ανόκρανούς και ήδη απειλούν να τους χρησιμοποιήσουν ως ανθρώπινες ασπίδες, αν δεν δοθεί διαταγή στα αεροπλάνα του ΝΑΤΟ να επέμβουν. Ο Βόσνιος πρόεδρος Αλία Ζετμπέκοβιτς πρότεινε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με τη σερβοβοσνιακή πλευρά για να αποφευθεί νέο λουτρό αίματος των αμάχων. Όμως ο αντιπρόεδρος των Σερβοβόσνιων, Μόμψιλο Κράισνικ, απέριψε την πρόταση. Εν τω μεταξύ γίνεται προσπάθεια να αφοπλιστούν από τους Βόσνιους και οι Ουκρανοί και οι Ανόκρανοι στον Κοράζντε. Πάντως οι διοικητές των Κεανοκράνων τους έδωσαν ήδη εντολή να χρηστεύσουν τα όπλα τους για να μην πέσουν στα χέρια των υπερασπιστών τόσο της ΖΕΠΑΣ όσο και του Κοράζντε. Εξάλλου πληθαίνουν οι καταγγελίες για φοβερές ομότητες που διέπραξαν οι Σερβοβόσνοι κατά των αμάχων της Σρεμπρενίτσας. Αξιωματούχοι των ΗΕ που συγκεντρώνουν μαρτυρίες δηλώνουν τώρα ότι έγιναν ομαδικές εκτελέσεις και βιασμοί, ενώ εκφράζουν φόβους για την τύχη περίπου 10.000 προσφύγων που εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Ο ανταποκριτής μας στο Βελιγράδι τώρα, Νίκος Πέλπας, μας ενημερώνει για την επίσκεψη του Προέδρου της Πολιτικής Άνοιξης Αντώνη Σαμαρά στην πρωτεύουσα της Σερβίας, όπου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Μια άτυχη στιγμή δεν θα πρέπει να επισκιάσει τις φιλικές σχέσεις αιώνων, δήλωσε ο Αντώνη Σαμαρά, αναφερόμενος στα δυσάρεστα γεγονότα του Ευρωμπάσκετ. Ως προς το θέμα της ελληνοσερβικής φιλίας, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει αυτή να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού. Αναφορικά με το θέμα των Σκοπίων, ο Σλομπόντα Μιλόσεβιτς διαβεβαίωσε τον Έλληνα πολιτικό ότι η Σερβία δεν θα αναγνωρίσει την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εάν προηγουμένως δεν λυθούν οι διαφορές της με την Ελλάδα. Για το θέμα των Σκοπίων, ο πρόεδρος Μιλόσεβιτς διατηρεί την παλιά σταθερή Ιουγκοσλαβική θέση, ότι δηλαδή μέχρι ότου λυθεί η υπόθεση αυτή με την Ελλάδα, δεν πρόκειται να αναγνωρίσει η Σερβία τα Σκόπια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Στο Βοσνιακό σημειώθηκε επίσης σύγκληση απόψεων και επισημάνθηκε η ανάγκη πολιτικής λύσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο κύριος Σαμαράς εκτίμησε ότι θα λειτουργούσε θετικά ο τερματισμός του οικονομικού αποκλεισμού της Ιουγκοσλαβίας, ενώ αρνητικά ενδεχόμενη άρση του εμπάργου όπλων για τους μουσουλμάνους. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει η υπόθεση αυτή να λυθεί με πολιτικά μέσα, δηλαδή να περάσει ειρηνικά η επίλυση μέσα από ένα πολιτικό τραπέζι διαπραγματεύσεων. Η κατάσταση στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη δεν αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας μας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γεράσιμος Αρσένης μετά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας. Ωστόσο, είπε ο κ. Αρσένης, η βελτίωση του βαθμού ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων είναι απαραίτητη. Με το θέμα της ετοιμότητας του αμυντικού μηχανισμού της Ελλάδος σε σχέση με τις εξελίξεις στη Βοσνία ασχολήθηκε αποκλειστικά στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση το Συμβούλιο Άμυνας υπό το Γεράσιμο Αρσένη. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε ότι οι ένοπλες δυνάμεις ναι μεν βρίσκονται σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας, αλλά οι συνθήκες στην περιοχή απαιτούν τη λήψη μέτρων για τη βελτίωσή τους. Όσον αφορά την κατάσταση στην Βοσνία, η κατάσταση αυτή φυσικά είναι αντικείμενο στενής παρακολούθησης από εμάς. Δεν αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Είναι όμως ένα θέμα αμέσου ενδιαφέροντος για μας. Ο κύριος Αρσένης επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει στις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στη Βοσνία και μόνο στην περίπτωση που οι δυνάμεις αυτές αποφασιστεί να αποχωρήσουν, τότε η χώρα μας μαζί με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ θα συνδράμει στην ασφαλή αποχώρησή τους. Υπενθυμίζουμε ότι το Συμβούλιο Άμυνας είναι το ανώτατο όργανο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για θέματα δομής και λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και εξοπλισμών σε συνάρτηση με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Στο Συμβούλιο, ή ΣΑΜ, όπως ονομάζεται χάρη συντομίας, συμμετέχουν ο Υπουργός, οι δύο εθνικοί. Ο Κόρας δε να σταλεί τηλεσίγραφο στην πολιτική στρατιωτική ηγεσία των Σέρβων ότι αν την παραβιάσουν θα δεχθούν κύμα αεροπορικών πληγμάτων των αεροπλάνων του ΝΑΤΟ σε πολλαπλασία. Το σχέδιο αυτό παρουσιάζεται ως Αμερικανο-Βρετανικό συμβιβασμός και δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί στο Λονδίνο, όπου θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις από την ομάδα επαφής των 5 που θα συνεδριάσουν σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και Αμήνης. Την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον, η Γερουσία πιέζει εν όψη του Λονδίνου για εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές, χωρίς μάλιστα να χρειάζεται έγκριση του ΟΗΕ. Από τις Βρυξέλλες, Γιώργος Κουβαράς για το Μέγκα. Τεταμένη είναι η κατάσταση στο Κίεβο, καθώς παίρνει νέες διαστάσεις η θρησκευτική διένεξη για το Πατριαρχείο της Ουκρανίας που αποσχίστηκε από τη Ρωσική Εκκλησία. Χιλιάδες πιστοί συγκρούστηκαν και σήμερα με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις
με αποτέλεσμα δεκάδες άτομα να τραυματιστούν. Τα νέα μακριά επεισόδια στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας ξέσπασε. Βοσνίας Ράντοβαν Κάρατζιτς. Την ίδια στιγμή η διεθνής κοινότητα καταβάλει προσπάθειες για την ενέβρεση λύσης στην κρίση της Βοσνίας. Ο ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντοβαν Κάρατζιτς, προειδοποίησε τη διεθνή κοινότητα να μην τολμήσει αεροπορικές επιδρομές γιατί η απάντηση θα είναι σκληρή και κατέστησε σαφές ότι τα στρατεύματά του θα ανοίξουν πύρα εναντίον των δυτικών ελικοπτέρων, των αεροσκαφών και των στρατιωτών που θα επιχειρήσουν να προστατεύσουν το μουσουλμανικό στρατό. Στο Σαράγεβο αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από τις οβίδες του σερβικού πυροβολικού που παραμένει ένας από τους επικείμενους στόχους της σερβικής επίθεσης. Από τις Βρυξέλλες, ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στην πρώην Ιουγκοσλαβία, Γιασούς Ιακάσι, δήλωσε ότι επίκειται η πτώση του μουσουλμανικού θύλακα της ΕΠΑ και παραδέχθηκε ότι οι δυνάμεις του ΟΗΕ δεν έχουν τη δύναμη να την εμποδίσουν, γεγονός που θα σημάνει την αύξηση των χιλιάδων μουσουλμάνων προσφύγων που έχουν εγκαταλείψει τον υποσερβικό πλέον έλεγχο θύλακα της Σρεμπένιτσα. Η Ουάσιγκτον προτείνει περισσότερες αεροπορικές επιδρομές χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΟΗΕ, αλλά η κυβέρνηση του Μπιλ Κλίντον φαίνεται πως είναι όμηρος της ελεγχόμενης από τους Ρεπουμπλικάνους Γερουσίας, όπου συζητείται πρόταση για τη μονομερή άρση του εμπάργο πωλήσεων όπλων στους μουσουλμάνους. Οι προσπάθειες όμως για την ανέβρεση λύσης στην κρίση της Βοσνίας δεν σταματούν. Σήμερα ήδη, μετά από μια σύντομη τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον με τον Γάλλο πρόεδρο Ζακ Σιράκ, ανακοινώθηκε ότι συμφωνήθηκε να ενισχυθεί η δύναμη προστασίας του ΟΗΕ στη Βοσνία. Οργή έχει προσκαλέσει, μάλλον έχει προκαλέσει. Προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις του θα επιτευχθούν εναντίον των στρατιωτών και των αεροπλάνων οποιασδήποτε χώρας που θα επιδιώξει να υπερασπίσει τον Κοράζντε. Εξάλλου μεταξύ των δύο πυρών βρίσκονται από χθες και οι ανόκρανοι τόσο στη ΖΕΠΑ όσο και στον Κοράζντε. Οι Σερβοβόσνοι απειλούν ότι θα τους βομβαρδίσουν σε περίπτωση επέμβασης των δυνάμεων των ΗΕ και οι Βόσνοι απειλούν ότι θα τους χρησιμοποιήσουν σαν ανθρώπινες ασπίδες αν δεν επέμβουν τα αεροπλάνα του ΝΑΤΟ. Πάντως σήμερα ο διοικητής των Κιανοκράνων στην πρώην Ιουγκοσλαβία, στρατηγός Μπερνάρ Ζονβιέ, δήλωσε ότι επίκειται η απόσταση των Ουκρανών και Ανοκράνων από τη ΖΕΠΑ. Η ΖΕΠΑ αντιστέκεται με επιτυχία και οι σερβοβοσνιακές δυνάμεις δεν κατάφεραν να προωθήσουν τις θέσεις τους από την Κυριακή. Αντίθετα, άγριες μάχες γίνονται στο Μπίχατς, όπου ισχυρές δυνάμεις των Σέρβων της Κροατίας χρησιμοποιούν τώρα πυράβλους και την αεροπορία τους για να βομβαρδίσουν την πολιορκημένη πόλη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, χθες βομβαρδίστηκαν η Τούζλα και το Σαράγεβο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 10 άμαχοι κατοικοί τους. Στο διπλωματικό επίπεδο αξίζει να αναφερθεί η προειδοποίηση του Γερμανού καγκελάριου Χέλμουτ Κόλ ότι οι συνέπειες για την Ευρώπη θα είναι εξαιρετικά σοβαρές στην περίπτωση που η διεθνής κοινότητα δεν βρει τρόπο να τερματίσει το Βοσνιακό πόλεμο. Πάντως, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών, Γιασούς Ιακάσι, παραδέχτηκε ότι ο ΟΗΕ δεν μπορεί να προστατεύσει τις λεγόμενες ασφαλείς περιοχές όπως έχει αναλάβει. Τέλος, η υπάτη αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, Σαντάκο Ογκάτα, κατηγόρησε τους Σέρβους της Βοσνίας για εθνική τρομοκρατία και έκανε την παρατήρηση ότι στις πολιορκημένες βοσνιακές πόλεις οι κάτοικοι τους πεθαίνουν τώρα από την πείνα. Ανήσυχος επέστρεψε από το Βελιγράδι ο πρόεδρος της πολιτικής άνοιξης, αφού θεωρεί πολύ πιθανή μία σύραξη Κροατών και Σέρβων στην περιοχή της Κράινα. Ο κύριος Σαμαράς ανακοίνωσε ότι θα ενημερώσει ο ίδιος τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις συνομιλίες του με τον Σλόμποντα Μιλόσεβιτς, ενώ την κυβέρνηση θα ενημερώσει ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Στέφανος Στεφανόπουλος και ο πρέσβης επί τιμή κύριος Οικονόμου. Για τη Νέα Δημοκρατία είπε ότι αν το ζητήσει η αξιωματική αντιπολίτευση θα ενημερωθεί. Τα επεισόδια στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος δεν έχουν διαταράξει τις ελληνοσερβικές σχέσεις, εκτιμά ο κύριος Σαμαράς. Δεν μπορεί μια άτυχη στιγμή να χαλάσει μια φιλία αιώνων μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας. Το επιχειρηματικό κλίμα είναι καλύτερο από πέρυσι, εκτιμά ο πρόεδρος του ΣΕΒ Ιάσον Στράτους, ο οποίος όμως δεν έκρυψε την ανησυχία. Και τον Βρετανό Πρωθυπουργό Τζον Μέιτζορ κυοφορείται το ακόλουθο σχέδιο παράλληλο με εκείνο του ΝΑΤΟ στο Σαράγεβο. Να χαραχθεί μια γραμμή ασφαλείας γύρω από τον Κόραζντε, να σταλεί τηλεσίγραφο στην πολιτική στρατιωτική ηγεσία των Σέρβων ότι αν την παραβιάσουν θα δεχθούν κύμα αεροπορικών πληγμάτων των αεροπλάνων του ΝΑΤΟ σε πολλαπλά σημεία. Το σχέδιο αυτό παρουσιάζεται ως Αμερικανο-Βρετανικό συμβιβασμό και δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί στο Λονδίνο, όπου θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις από την ομάδα επαφής των 5 που θα συνεδριάσουν σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και Αμήνης. Από τις Βρυξέλλες, Γιώργος Κουβαράς για το Μέγκα. Πλάνων παγίδευαν τους αμάχους και τους εκτελούσαν ομαδικά μόλις έβγαιναν από τα δάση όπου κρύβονταν. Ενώ λοιπόν εξακολουθούν να αγνοούνται περίπου 13.000 κάτοικοι της Σρεμπρενίτσας, στην πόλη Ζένιτσα άρχισαν πυρετοδός προετοιμασίες για την υποδοχή των προσφύγων από τη ΖΕΠΑ. Παρά τις διαβεβαιώσεις του στρατηγού Μλάντιτς, αξιωματούχοι του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να επαναληφθούν τα φαινόμενα εκτελέσεων και βιασμών που θύματά τους έπεσαν οι πρόσφυγες της Σρεμπρενίτσας αμέσως μετά την κατάληψή της. Στα νότια του Σαράγεβου, ο Βοσνιακός στρατός συνεχίζει πάντως την επίθεσή του, σημειώνοντας αξιόλογες επιτυχίες. Μεγάλες μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη στην ορεινή τοποθεσία της Τρεσκάβιτσα, όπου έχει στρατηγική σημασία.
για τον έλεγχο των οδών που οδηγούν στο Σαράγεβο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι δυνάμεις των Σέρβων της Κροατίας που επιτίθενται κατά των βοσνιακών θέσεων στην περιοχή του Μπίχατς κατέλαβαν την κομμόπολη Στούρλιτς, εξαναγκάζοντας σε φυγή τους 1.200 κατοίκους της. Οι Σέρβοι της Κράινας υποστηρίζονται εδώ και μέρες από άρματα μάχης, πυροβολικό και αεροπορία, ενώ κάνουν χρήση και πυράβλων εδάφους εδάφους. Πριν από λίγο, σερβική οβίδα έπληξε το προεδρικό μέγαρο στο Σαράγεβο, ενώ στο κτίριο γίνονταν οι συνομιλίες του Βόσνιου Προέδρου Αλία Εζετβέκοβιτς με το μεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καρλ Μπίλντ. Δεν υπήρξαν πάντως τραυματισμοί. Τέλος, στο Λονδίνο συναντώνται απόψε πρόσωποι των χωρών μελών της ομάδας επαφής. Σε δηλώσεις του, κατά την άφηξή του στο Λονδίνο, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Βίλιαμ Πέρι τάχθηκε υπέρ μαζικών αεροπορικών πληγμάτων στην περίπτωση που οι Σερβοβόσνοι επιτεθούν κατά του Σαράγεβου και της Τούζλας. Η συνομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον αρχηγό της Πολιτικής Άνοιξης άρχισε με την αναφορά του κυρίου Σαμαρά σε μια δυσάρεστη, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος, είδηση για την επίθεση στο Σεράγεβο στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου την ίδια ώρα γινόταν η συνάντηση του Προέδρου Ιζετμπέκοβιτς με τον μεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καρλ Μπίλντ. Ο κύριος Σαμαράς ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη συνάντηση που είχε στο Βελιγράδι με τον Πρόεδρο Μιλόσεβιτς. Λίγο αργότερα είπε στους δημοσιογράφους ότι θεωρεί πως η επίσκεψή του στο Βελιγράδι είχε και ένα διορθωτικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις ελληνοσερβικές σχέσεις. Ιδιαίτερα ανήσυχος εμφανίστηκε ο Πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης για την περίπτωση σύραξης μεταξύ Σέρβων και Κροατών στην Κράινα. Στο πλαίσιο της τρεμερούς πρωτοβουλίας Ελλάδας, Ιράν και Βοσνία σε Ζεγοβίνη συναντώνται αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών Καρόλος Παπούλιας και ο Ιρανός ομολογός του Αλί Αχμπάρ Βελαγιατή. Να συνδεθούμε με το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου βρίσκεται η Μιρέλα Καλωστήπη. Μιρέλα, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από το Υπουργείο Εξωτερικών. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε 40 λεπτή συνεργασία του Υπουργού Εξωτερικών Κάρολου Παπούλια με τον Ιρανό ομολογό του Αλί Αχμπάρ Βελαγιατή. Μετά από αναβολή της τριμερούς συνάντησης, η οποία οφείλεται στις δραματικές εξελίξεις στη Βοσνία, τελικώς η τριμερής αυτή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, διότι αύριο φτάνει στην Αθήνα και ο Βόσνιος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Σακίρ Μπέι. Και μάλιστα η τριμερής αυτή συνάντηση συμπίπτει με μια πολύ σημαντική σύσκεψη που έχουν στη Γενέβη αύριο οι Υπουργοί Εξωτερικών για το Βοσνιακό, της Ομάδας Επαφής για το Βοσνιακό, των Ισλαμικών χωρών. Δηλαδή, εδώ στην Αθήνα θα καταλήξουν οι κύριοι Σακίρ Μπέι και Βελαγιατή μαζί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών σε κάποιες σκέψεις, ένα κείμενο ιδεών, το οποίο θα παρουσιαστεί αύριο στη Γενέβη στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων των Ισλαμιστών Υπουργών Εξωτερικών, οι οποίοι έχουν καταδικάσει με δηλώσεις τους τη Δύση ότι δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει τον πόλεμο στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Και αυτό που προσπαθούμε, η ελληνική πλευρά τουλάχιστον, αλλά και σε συνεργασία με τον κύριο Βελαγιατή και τον κύριο Σακίρ Μπέι, είναι να επικρατήσει η ψύχρεμη στάση, δηλαδή να επικρατήσει η διάθεση για πολιτική λύση στο πρόβλημα και όχι για στρατιωτική λύση, όπως πιέζουν χώρες ισλαμικές, όπως για παράδειγμα μουσουλμανικές, όπως για παράδειγμα η Τουρκία. Αύριο λοιπόν στις 11, εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών θα γίνει τριμερή συνάντηση. Απόψε το βράδυ θα υπάρξει γεύμα που παραθέτει ο κύριος Παπούλιας στον κύριο Βελαγιατή, ενώ οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών και μάλιστα με παρουσία του Υφυπουργού της Βοσνίας, του Βόσνιου Υφυπουργού Εξωτερικών, θα γίνει μια... και με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και του πρέσβη κ. Κυπρέου, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις βαλκανικές υποθέσεις, θα γίνει μια πρώτη μεγάλη συζήτηση, ώστε αύριο η τριμερή συνάντηση, όπως είπαμε, να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο θα πάει στη Γενέβη. Αυτά από μένα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σας ευχαριστούμε. Η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace εντείνει τον αγώνα της για να πιστεί η Γαλλία να μην επαναλάβει τις πυρηνικές της δοκιμές στο Νότιο Ειρηνικό. Η Ιαπωνία διαμαρτύρηθηκε έντονα στη Γαλλία για το ίδιο θέμα, ενώ οι Γάλλοι άρχισαν τώρα να αισθάνονται στην τσέπη τους, εκεί δηλαδή που πονάει κανείς, την απόφαση του Προέδρου τους να μην κάνει πίσω και να προχωρήσει στις πυρηνικές δοκιμές. Η Ιαπωνία διαμαρτυρήθηκε έντονα στη Γαλλία με αφορμή τις προθέσεις του Παρισιού να επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές στον Ειρηνικό ωκεανό. Η διαμαρτυρία της Ιαπωνίας έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή ο Γάλλος βουλευτής στο Τόκιο δεν κλήθηκε στο Υπουργείο των Εξωτερικών, αλλά στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, όπου του επιδόθηκε διαμαρτυρία της κυβέρνησης του Τόκιο. Οι Ιάπωνες διαμαρτυρήθηκαν σήμερα, ημέρα της επετείου της έκρηξης της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα. Ο Πρωθυπουργός Μουραγιάμα, που πιέζεται από την αντιπολίτευση να τηρήσει σκληρή στάση απέναντι στους Γάλλους, κατέθεσε στεφάνι σε μνημείο για τα θύματα της ατομικής βόμβας. Στην Ιαπωνία, πολιτικοί ζήτησαν από τους ψηφοφόρους τους να μποϊκοτάρουν τα γαλλικά προϊόντα αν οι Γάλλοι πραγματοποιήσουν τις πυρηνικές δοκιμές. Το Μάιο, όταν η Κίνα έκανε υπόγεια πυρηνική δοκιμή, το Τόκιο διέκοψε αμέσως την οικονομική βοήθεια προς το Πεκίνο. Στη Γαλλία, πανικοβλημένη...
Υπήρχε ομίχλη. Στην ευρύτερη Βαλκανική οι εξελίξεις δρομολογούνται υποκαθεστώς ομίχλης. Σήμερα στη Βρετανία ο πρεσβευτής της Βοσνίας δήλωσε ότι το τελευταίο αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνευση στην πρώην Γιουγκοσλαβία δεν έχει καμιά ελπίδα επιτυχίας. Ο Μοχάμετ Φιλίποβιτς δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους: το νέο αμερικανικό σχέδιο, αν είναι αμερικανικό, έχει τη μοίρα όλων των προηγουμένων σχεδίων, δηλαδή δεν έχει καμιά απολύτως ελπίδα. Είναι μόνο για να κερδιθεί χρόνος για τους Σέρβους. Αν και ο πρεσβευτής παραδέχθηκε πως δεν έχει μελετήσει το σχέδιο, το οποίο εξάλλου δεν έχει ανακοινωθεί από την αμερικανική πλευρά, αναφέρθηκε στις δημοσιευμένες πληροφορίες πως η Ουάσιγκτον θέλει να χαράξει από την αρχή το χάρτη της πενταεθνούς ομάδας επαφής, έτσι ώστε να ευνοούνται οι Κροάτες, ενώ ζητείται από τους μουσουλμάνους να παραδώσουν την Κόραζντε στους Σέρβους με αντάλλαγμα περισσότερα εδάφη γύρω από το Σαράγεβο, κάτι που η βοσνιακή κυβέρνηση έχει απορρίψει με δρυμύτητα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Κλάους Κίνκελ, στηρίζοντας τις βοσνιακές θέσεις, τάχθηκε υπέρ της διατήρησης των υφισταμένων συνόρων της Βοσνίας, όπως και η Τουρκία, ενώ υπογράμμισε ότι το σχέδιο της ομάδας επαφής δεν πρέπει να αλλάξει παρά μόνον αν το ζητήσουν και οι τρεις εμπλεκόμενες πλευρές. Η Ρωσία, αντιθέτως, καλωσόρισε τη νέα αμερικανική πρωτοβουλία για τη διευθέτηση της κρίσης και, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η Μόσχα διαφωνεί μόνο στο σημείο όπου το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος. Ο εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χαρακτηριστικά: θα εργαστούμε μαζί με τις ΗΠΑ, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν από τα βήματα που θα κάνει η βοσνιακή πλευρά. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως θα διαδραματίσουν οι αντιδράσεις για τη μεταφορά Σέρβων προσφύγων στο Κωσυφοπαίδιο. Η απόφαση του Βελιγραδίου είναι να μεταφερθούν εκεί 16.000 Σέρβοι πρόσφυγες στη Σκράινα. Ο Ερυθρός Σταυρός κάνει λόγο για 20.000. Τα ειδησιογραφικά πρακτορία αναφέρουν ότι έχουν ήδη μεταφερθεί 4.000, ενώ οι ανταποκριτές στο Βελιγράδι μεταδίδουν ότι οι έως τώρα μεταφερθέντες πρόσφυγες δεν ξεπερνούν τους 1.000. Ανεξάρτητα από την ακρίβεια των αριθμών, η μεταφορά Σέρβων στο Κωσυφοπαίδιο, το οποίο έως και πριν από 6 μόλις χρόνια απολάμβανε καθεστώς αυτονομίας αφού το 90% των κατοίκων του είναι αλβανόφωνοι, πυροδοτεί οξείες αντιδράσεις σε Αλβανία και Σκόπια. Σήμερα η αλβανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι αυτή η κίνηση του Βελιγραδίου μπορεί να μετατρέψει την εύφορη αγροτική περιοχή του Κωσυφοπαιδίου σε μια άλλη Βοσνία. Το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι τα Τύρανα δεν θα μείνουν απαθή και στο περιθώριο αν η σύγκρουση στην πρώην Γιουγκοσλαβία επεκταθεί στην επαρχία αυτή στα βόρεια-ανατολικά σύνορα της Αλβανίας. Οι αλβανικές αυτές θέσεις περιγράφονται και σε επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών Άλφερντ Σερέκη, που απεστάλλει προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την Πενταεθνή Ομάδα Επαφής και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και στην οποία αναφέρεται ότι η εγκατάσταση Σέρβων στο Κόσοβο εντάσσεται στο πλαίσιο του παλιού σχεδίου της Μεγάλης Σερβίας, συντηρώντας έτσι την ένταση της εθνοκάθαρσης της περιοχής από τους Αλβανούς με στόχο την αλλαγή της δημογραφικής δομής της. Με παρόμοιο τρόπο αντιδρά και η κυβέρνηση των Σκοπίων, ο Υπουργός Άμυνας των οποίων, Μπλαγόγια Χατζίνσκι, εκφράζει την ανησυχία του για ενδεχόμενες επιπτώσεις. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Νόβα Μακεδονία υποστηρίζει ότι η πιο σημαντική εξέλιξη για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι ότι τα τελευταία γεγονότα στην Κράινα επέφεραν ουσιαστικές αλλαγές στη δημογραφική δομή του συνόλου των Βαλκανίων. Ο κ. Χατζίνσκι εκφράζει την ανησυχία του και για την εγκατάσταση, όπως λέει, Σέρβων προσφύγων και στην πόλη Νις, 150 χιλιόμετρα από τα σύνορα Νέας Γιουγκοσλαβίας Σκοπίων. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο ηγέτης του Σκοπιανού Δημοκρατικού Κόμματος των Σέρβων, Ντραγκίσα Μίλετιτς, είχε ζητήσει από τις αρχές της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια στους Σέρβους πρόσφυγες στη Σκράινα και μάλιστα να χορηγήσουν στέγη σε όσους Σέρβους καταφύγουν στα Σκόπια. Έτσι ανακύπτει ένα ουσιαστικό ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση οι Σέρβοι πρόσφυγες να καταφύγουν στα Σκόπια? Και αν ναι, πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση? Στις υπόλοιπες ειδήσεις τώρα από τη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Μπόρις Γέλτσιν, απείλησε σήμερα τους Τσετσένους αυτονομιστές ότι θα ενεργήσει με όλη την απαραίτητη αποφασιστικότητα, υπενθυμίζοντάς τους το τελεσίγραφο που ανακοίνωσε χθες η ρωσική κυβέρνηση και με το οποίο τους διατάσσει να αφοπλιστούν. Αυτό δήλωσε προς το γαλλικό πρακτορείο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αυτονομιστές συμφώνησαν να αρχίσουν την παράδοση του οπλισμού τους από αύριο. Μισόν αιώνα από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο Τομιίτσι Μουραγιάμα, εξέφρασε επισήμως την ειλικρινή συγγνώμη του για τα δεινά που προκάλεσε κατά τη διάρκεια του πολέμου σε πολλούς λαούς η Ιαπωνία. Διευκρίνησε όμως παράλληλα ότι αυτό δεν σημαίνει. Η Ιαπωνική πρωτεύουσα εκτιμούσαν σήμερα ότι όλες οι προσπάθειες φαίνεται να εστιάζονται στους μουσουλμάνους πλέον. Κάποιες κινήσεις των τελευταίων δείχνουν να μην συμφωνούν με το προτινόμενο αμερικανικό σχέδιο. Άσχετα αν ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ δεν μετέβει στο Σεράγεβο λόγω ομίχλης, φαίνεται όμως πως πολιτική ομίχλη σκιάζει την κατάσταση εκεί. Η εκτίμηση ότι οι Αμερικανοί αποτελούν το κλειδί των εξελίξεων στο Γιουγκοσλαβικό έχει πλέον ευρύτερη υποστήριξη.
Ούτως ή άλλως όμως, αυτά τα τέσσερα χρόνια ήταν καθοριστικός παράγοντας στην διαμόρφωση της τάσης του διεθνούς παράγοντα στο Ιουγκοσλαβικό. Όπως μάλιστα αναφέρουν Σέρβοι πολιτικοί αναλυτές, αυτοί ήταν που έχουν αντιταχθεί στα τρία πρώτα σχέδια για το Βοσνιακό που είχαν υποβληθεί με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Το αρχικό του Κουτιλέρο που τερματίστηκε στη Λισαβόνα τον Ιούνιο του 1992, το σχέδιο Vance Owen που τερματίστηκε τον Ιούνιο του 1993 και το σχέδιο Owen Stoltenberg που τερματίστηκε τον Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς. Αρχικά και πριν τον Ιουγκοσλαβικό πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αντιταχθεί στη διάλυσή της. Στη συνέχεια πέρασαν στην ευθεία επιδίωξη για την αναγνώριση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης που προκάλεσε και την έναρξη της αιματηρής πορείας της. Το 1992-1993 πρωτοστάτησαν στις απειλές για στρατιωτική επέμβαση, ενώ από πέρσι αποτελούν τον ισχυρό παράγοντα ανάμεσα στους πέντε της ομάδας επαφής, οδηγώντας στη συγκρότηση της μουσουλμανικοκρατικής ομοσπονδίας στη Βοσνία και στη συνέχεια να έχουν διεξάγει τις συνομιλίες με τον ίδιο τον Σέρβο πρόεδρο Σλόμποντα Μιλόσεβιτς, στον οποίο όπως φαίνεται ξεκάθαρα πλέον προσβλέπουν. Ένα ερώτημα είναι κατά πόσο οι Αμερικανοί έχουν πάρει από τον Μιλόσεβιτς αυτά που θα ήθελαν. Οι Αμερικανοί πάντως, ενώ συνομιλούσαν μαζί του την περασμένη άνοιξη για τη διέξοδο στο Βοσνιακό, με την αναγνώριση από την πλευρά της Νέας Ιουγκοσλαβίας της Βοσνίας, για ασήμαντο αφορμή όλα την άρχια στον αέρα. Τον άτομο βοβάδισε τους Σερβοβόσνους, αυτοί ανταπάντησαν με το μακελιό της Τούζλα, οι Σερβοβόσνοι συνέλαβαν τους Κιανόκρανους, υπήρξαν οι γνωστές μεσολαβατικές προσπάθειες, ακολούθησε η κατάληψη της Σερπέντζα και της Ζέπα από τους ίδιους, οι οποίοι όμως άφησαν ακάλυπτη τη Δυτική Βοσνία και οι Κροάτες από εκεί, καλυπτόμενοι, κατέλαβαν το Κνίν και όλη σχεδόν την Κράινα εν μέσω φημολογιών για επέσχυτο παζάρι. Η εμφανιζόμενη αστάθεια όχι μόνο στα Βαλκάνια έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη περισσότερες μεταβλητές σε μια ρευστή διεθνή κατάσταση παρά σταθερές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με αρκετά οικονομικά προβλήματα, υπολογίζουν τα 2 δισεκατομμύρια μουσουλμάνων σε όλο τον πλανήτη, αλλά κυρίως τις πλουτοπαραγωγικές τους πηγές, όπως επίσης το επίπεδο ισορροπιών μέσα στην Ευρώπη, αλλά και ως προς την Ρωσία με το πλήθος επίσης των πλουτοπαραγωγικών της πηγών. Αν δεχθούμε ως υπόθεση εργασίας την κυριότερη θεωρία περί νέας τάσης πραγμάτων, ότι αυτή βασίζεται στη δημιουργία πολλών μικρών και ισομεγέθων κρατών για εύκολη πολιτική και οικονομική χρησιμοποίησή τους, τότε γιατί από αυτό το πλαίσιο να εξαιρεθούν τα πάντα ιδιόμορφα Βαλκάνια, αποτελώντας το πεδίο θεάτρου ισορροπιών και επιρροών. Έτσι, η διεθνής παρέμβαση στο Ιουγκοσλαβικό είναι ενταγμένη, όπως και να έχει, στο μεταδιπολικό πλαίσιο διαμόρφωσης των γεωπολιτικών ισορροπιών στον χώρο του Βορρά. Η σύνθεση άλλωστε της ομάδας επαφής των 5, που αποτελείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, και από πέρσι κινεί τη διεθνή πρωτοβουλία στο Ιουγκοσλαβικό, αντανακλά εκείνες τις δυνάμεις που διαμορφώνουν το διεθνές πλαίσιο ισορροπιών, ένα νέο διευθυντήριο δηλαδή. Η ίδια η συγκρότηση της πρώτης Ιουγκοσλαβίας το 1918 ανταποκρινόταν στα γεωπολιτικά συμφέροντα που διαμόρφωσαν την τάξη πραγμάτων των Βερσαλιών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιδιόμορφη θέση της μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συνέχιζε να είναι ενταγμένη στο διπολικό πλαίσιο συγκρότηση του κόσμου και φυσικά τώρα αποτελεί σημαντικό κρίκο στην διαμόρφωση των μεταδιπολικών ισορροπιών στη Βαλκανική περιοχή. Οι αμερικανικές βλέψεις στα Βαλκάνια είναι σαφέστατες και αντανακλώνται σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κρίνουν ότι οι διώξεις τους έχουν φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο για αυτές, τότε η νέα προσέγγιση που διακηρύσουν ως προς το Ιουγκοσλαβικό και οι νέες προτάσεις των Αμερικανών θα έχουν εκείνα τα στοιχεία που θα επιτρέψουν ένα επίπεδο ισορροπιών στην περιοχή και τον τερματισμό της εμπόλεμης κρίσης. Ένα τέτοιο επίπεδο, όπως σχολιάζουν ανεξάρτητοι Σέρβοι αναλυτές, δεν μπορεί να εμφανίσει νικητές και ηττημένους, ώστε να διακυβεύεται η υπόσταση των επιμέρους εξουσιών τους, πολύ περισσότερο αν αυτές έρχονται να εξυπηρετήσουν ξένους παράγοντες. Από το Βελιγράδι, Πάπης Πίκας για την ΕΤΡΙΑ. Καθώς νέες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες διαφαίνονται στο προσκήνιο. Η θέση του κυρίου Μιλωτίνοβιτς ως πρεσβευτή της Ομοσπονδιακής Ιουγκοσλαβίας στην Αθήνα εθεωρείται νευραλγική, καθώς η Ελλάδα αποτελεί όχι μόνο δυτικό σύμμαχο, αλλά και σύνδεσμο της Νέας Ιουγκοσλαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα εδάφη της πρώην Ιουγκοσλαβίας, πάντως, συνεχίζονται οι μάχες και οι μετακινήσεις χιλιάδων προσφύγων. Πολλοί αισιοδοξούν ότι παρά το ανθρώπινο δράμα που κορυφώθηκε τις τελευταίες ημέρες, ο καιρός είναι κατάλληλος για την εξέβρεση ριζικής λύσης. Όλα όμως θα κριθούν τις εβδομάδες που έρχονται. Τα πολεμικά μέτωπα είναι ανοιχτά, αλλά η ένταση των μαχών στα περισσότερα σημεία είναι μειωμένη. Τα περίχωρα του Ντουμπρόβνικ καίγονται από χθες, καθώς συνεχίστηκε ο βομβαρδισμός της πόλης από τους Σέρβους. Στη Βοσνία οι σφοδρές μάχες επικεντρώνονται κοντά στον Ντόνι Βακούφ και την Μπάνια Λούκα, εκεί δηλαδή που παίζεται και το δράμα των προσφύγων.
Οι Κροάτες επικίζουν το Κνίν με μεγάλη ταχύτητα, καθώς οι χιλιάδες Σέρβοι της Κροατίας προωθούνται προς τη Βοσνία και τη Σερβία. Άλλοι 100.000 Σέρβοι της Κράινας έφτασαν στα σύνορα με τη Σερβία, όπου οι αρχές κάνουν έλεγχο, αποτρέποντας τους μάχημους να περάσουν τα σύνορα. Έτσι κι αλλιώς αποτρέπεται η εγκατάσταση των προσφύγων στο Βελιγράδι και τις μεγάλες πόλεις, όπου ο κίνδυνος να ανέβουν οι εθνικιστικοί τόνοι εξαιτίας της άφιξής τους δεν μπορεί να αποκλειστεί. Την ίδια ώρα, καθώς οι Σέρβοι σφίγγουν τον κλειό στην Μπάνια Λούκα, την πόλη εγκαταλείπουν κατά χιλιάδες οι Κροάτες και οι Μουσουλμάνοι, περνώντας απέναντι τον ποταμό Σάβα. Ακτινή άφιξη στο Σαράγεβο του Αμερικανού Υφυπουργού Εξωτερικών, Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, ο οποίος θα είχε συνομιλίες τις πρώτες από την ανάληψη της νέας Αμερικανικής πρωτοβουλίας με το Βόσνιο Υπουργό Εξωτερικών Μοχάμετ Σατσιρμπέι. Το νέο Αμερικανικό σχέδιο, του οποίου δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες, περιλαμβάνει εδαφικές διαιρέσεις για τις οποίες πολλοί περιμένουν να ενημερωθούν. Η μουσουλμανική πλευρά πάντως τηρεί μέχρι στιγμής αρνητική στάση στα όσα φημολογούνται περί του σχεδίου. Η κροατική πλευρά τηρεί θετική στάση. Ο ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντοβαν Κάρατζιτς, δήλωσε σήμερα πάντως πως περιμένει σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες πριν από το τέλος του μηνός και τόνισε πως ο χρόνος είναι κατάλληλος για τη συνάντηση που προτείνουν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ρωσία των πέντε της ομάδας επαφής με τους τρεις των αντιμαχωμένων. Απεσταμένος Ευρωπαϊκής Ένωσης Καρμπίλ, με τον οποίο ο Σέρβος πρόεδρος θέλει να έχει συνομιλίες πριν την ολοκλήρωση των συνομιλιών του με τον Αμερικανό απεσταλμένο. Οι συνομιλίες με τον Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ θα συνεχιστούν αύριο, σήμερα δείξαν 5 ολόκληρες ώρες, και μετά την συνάντησή τους, ο Αμερικανός απεσταλμένος δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν πολύ χρήσιμες και ανοιχτές. Αλλά βρισκόμαστε στο μέσο διαπραγματεύσεων και ζήτησε από τους δημοσιογράφους υπομονή. Πάντως, κατέληξε, έχουν ξεκαθαριστεί κάποια σημαντικά ζητήματα. Από την πλευρά του Θώματα Μιλόσεβιτς είπε ότι οι συνομιλίες επιβεβαίωσαν ότι οι σερβικές και αμερικανικές επιδιώξεις είναι ταυτόσιμες και δίνουν την αναγκαιότητα για την επίτευξη λύσης στο βοσνιακό με ελληνικό τρόπο. Παράλληλα όμως, πριν από λίγο επίσης, κοινοποιήθηκε από το στρατηγείο του Σερβοσνιακού Στρατού στην Μπάνια Λούκα μια σημαντική ανακοίνωση της ανώτατης διοίκησης που περιλαμβάνει και το στρατηγό Ράτκο Μπλάνκης, με την οποία απορρίπτονται, όπως λέει η ανακοίνωση, οι αναγκαστικές αλλαγές στο στράτευμα και προειδοποιεί την πολιτική ηγεσία ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για αλλαγή θα έχει τρομερές συνέπειες στην σερβοσνιακή πλευρά και δηλώνει ότι όλες οι μονάδες, η διοίκηση, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και στρατιώτες θα έρθουν στο πλευρό της ανώτατης διοίκησης και στο πλευρό της στρατηγού Ράτκο Μπλάνκης. Να θυμίσω ότι είναι αρκετά σημαντική αυτή η κίνηση των στρατηγών στην σερβοσνιακή πλευρά μετά την χθεσινή κοινοποίηση της άρνησης κατά κάποιον τρόπο του Ράντοβαν Κάρατζιτς να δεχτεί το προτινόμενο σχέδιο της αμερικανικής πλευράς, δηλώνοντας ότι προέχει και η αρχή και η ανεξαρτησία των Σερβοβόσνιων. Είναι σώματα Μιλόσεβιτς εναντίον της πολιτικής ηγεσίας, μάλιστα εν όψη και αυτών των συνομιλών που αυτή τη στιγμή διεξάγονται στο Βελιγράδι. Μάλιστα, Μπάμπη, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και να περάσουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στην επόμενη είδηση. Του και το μόλις 14 μηνών βρέφος της στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε μαζί με χιλιάδες άλλους συμπατριώτες του στο μακρινό και επικίνδυνο ταξίδι για τη Σερβία. Περνώντας μέσα από τις φλόγες του πολέμου στην Κράινα και τη Βοσνία, ο 10χρονος Ντέγιαν ομολογεί ότι φοβήθηκε πολλές φορές. Όμως δεν εγκατέλειψε τον αγώνα για την επιβίωση της οικογένειάς του. Επί 7 ολόκληρες ημέρες και νύχτες οδηγούσε μέχρι που έφτασε στο Βελιγράδι. Σήμερα ζει με 16 ακόμα άτομα σε ένα μικρό διαμέρισμα στη Γιουγκοσλαβική πρωτεύουσα. Ο μικρός Ντέγιαν μπορεί να γλίτωσε. Χιλιάδες άλλοι άμαχοι όμως παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Ντρβάρ, μια πόλη της δυτικής Βοσνίας που πολιορκείται από τις κροατικές δυνάμεις και πλήττεται ασταμάτητα με ρουκέτες και πυρά πυροβολικού. Την ίδια ώρα, μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στις δασόδεις περιοχές γύρω από τον Ντουμπρόβνικ μετά τη σερβική επίθεση εναντίον του λιμανιού της Αδριατικής. Τώρα οι Κροάτες ετοιμάζουν γενικευμένη αντεπίθεση για την προάσπιση του Ντουμπρόβνικ. Στο μεταξύ, αναχωρεί αύριο για τη Ρώμη ο Υπουργός Εξωτερικών Καρόλος Παπούλιας. Στόχος του Έλληνα Υπουργού είναι ο συντονισμός των κινήσεων Ελλάδας-Ιταλίας και Νέας Γιουγκοσλαβίας για την εκτόνωση της κρίσης στη Βοσνία. Το συντονισμό των κινήσεων της Αθήνας με τη Ρώμη και το Βελιγράδι θα επιδιώξει αύριο ο Καρόλος Παπούλιας στις διαδοχικές συναντήσεις που θα έχει με την Ιταλίδα ομολογό του και τον πρόεδρο της Σερβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Η αποστολή του κ. Παπούλια στη Ρώμη και το Βελιγράδι δεν συνιστά αυτόνομη ελληνική πρωτοβουλία. Εντάσσεται στο πλαίσιο των συνδυασμένων κινήσεων που εκπορεύονται τόσο από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύουν στην εξεύρεση λύσης
το Ιουγκοσλαβικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο, επανέλαβε τις ελληνικές θέσεις για το ξεπέρασμα της κρίσης στη Βοσνία, δίνοντας έμφαση στην σύγκληση απόψεων που υπάρχει μεταξύ Αθηνών και Μόσχας. Η τελευταία μου συνάντηση με τον κύριο Κόζερεφ επιβεβαιώνει ακριβώς τις συμπίπτουσες, τις απόλυτες συμπίπτουσες απόψεις. Είναι αμετακίνητη θέση της Ελλάδος. Η θέση της Ελλάδος είναι για την ειρήνη, πολιτική λύση, τραπέζι διπλωματικών συνομιλιών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, χωρίς να εξαιρείται κανένα. Υποστηρίξαμε την άποψη της Γενέβης, επανέρχονται όλοι σε αυτήν την ιδέα της Γενέβης. Στη συνάντηση που προηγήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής έγινε εκτενής ανασκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο κύριος Παπούλιας πάντως, αναφερόμενος σε χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, υπήρξε σε κάποιο βαθμό καυστικός. Το ενδιαφέρον του Πρόεδρου Κλίντον για το Κυπριακό ήταν δεδομένο από την πρώτη προεκλογική του εκστρατεία. Το αν υπήρξε πρόοδος, βεβαίως πρέπει να απαντήσουμε ότι δεν υπήρξε πρόοδος. Άρα εξακολουθεί ο πρόεδρος Κλίντον να είναι χρεωμένος με εκείνη την προσπάθεια που θα έχει σαν αποτέλεσμα την πρόοδο στο μεγάλο εθνικό θέμα της Κύπρου. Παγιδεμένο αυτοκίνητο εξεράγει σήμερα στην πόλη Αρνέντο της βορειοανατολικής Ισπανίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 40 άτομα. Οι αστυνομικές αρχές της χώρας πιστεύουν ότι η τρομοκρατική αυτή ενέργεια είναι έργο λόγω της ασυνήθιστης στρατιωτικής δραστηριότητας που παρατηρείται στο Ιράκ. Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, οι Ιρακινές δυνάμεις κινούνται προς τον νότο με κατεύθυνση το Κουβέιτ. Σημαντικές εξελίξεις όμως έχουμε στη Ιουγκοσλαβική κρίση, καθώς η Κροατία έστειλε ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή γύρω από τον Ντουμπρόβνικ και πολλοί στην πρώην Ιουγκοσλαβία πιστεύουν ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει επίθεση εναντίον των Σερβοβόσνιων που βομβαρδίζουν το ιστορικό λιμάνι της Αδριατικής από τους γυρολόφους. Εν τω μεταξύ, το σχέδιο ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρώην Ιουγκοσλαβία κερδίζει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές. Περισσότεροι από 4.000 Κροάτες στρατιώτες βρίσκονται τώρα γύρω από τον Ντουμπρόβνικ και όπως πιστεύουν αξιωματούχοι του ΟΗΕ θα μπορούσαν να αρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσα σε λίγες μέρες. Στο Σαράγεβο επικράτησε και σήμερα πανικός. Οι Σερβοβόσνιοι χτύπησαν τη βοσνιακή πρωτεύουσα με πυρά όλμων και πυροβολικού. Η μουσουλμανική κυβέρνηση δεν δέχτηκε συνομιλίες με τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή Καρλ Μπίλντ, θεωρώντας τις απόψεις του ξεπερασμένες. Στο Κνίν, Κροάτες στρατιώτες αλλά και πολίτες καταστρέφουν μεθοδικά σπίτια που εγκατέλειψαν οι Σέρβοι πριν από 12 μέρες. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλάνε για όργιο καταστροφή στην περιοχή της Κράινας, που ασφαλώς θα δυσκολέψει τις προσπάθειες ειρήνευσης στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Οι ίδιοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ λένε πως οι Σέρβοι δεν μπορούν να εξαπατηθούν όταν από τη μια μεριά τους λένε πως θέλουν την ειρήνη και από την άλλη μεριά καίνε τα σπίτια τους. Ήδη πολεμικά πλοία από το Μαυροβούνιο εμφανίστηκαν στα ανοιχτά των ακτών του Ντουμπρόβνικ, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να πανικοβληθεί ο πληθυσμός του. Εξάλλου οι Σέρβοι ηγέτες της Κράινας διακήρυξαν πως η περιοχή δεν χάθηκε οριστικά. Питања која се тичу нашег народа и трагедија која нас е задесла. Και μέσα σε όλο αυτό το κακό, τα γιουγκοσλαβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επέκριναν δρυμύτατα τους Σέρβους ηγέτες της Κροατίας και της Βοσνίας, γιατί με την πολιτική τους προκάλεσαν το τεράστιο κύμα προσφύγων. Αυτό το ζήτημα, αλλά και το σχέδιο ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, συζήτησαν σήμερα στο Βελιγράδι ο Αμερικανός Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ και ο Σέρβος ηγέτης Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Ακούμε τον ανταποκριτή της ΕΤΕΝΑ στο Βελιγράδι, Νίκο Πέλπα. Ικανοποιημένος εμφανίζεται ο Σλομπόντα Μιλόσεβιτς από την πορεία των συνομιλιών που έχει στο Βελιγράδι με την Αμερικανική Αντιπροσωπεία, της οποίας επικεφαλής είναι ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ. Ο πρόεδρος Σερβίας, αφού διευκρίνησε ότι οι συνομιλίες διακόπτονται εξαιτίας της συνάντησης που έχει με το διαμεσολαβητή Καρλ Μπίλντ και θα επανελειφθούν αύριο, δήλωσε αισιόδοξος για το αποτέλεσμά του. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε σύγκληση απόψεων, ώστε να βρεθεί λύση που θα σέβεται τα δικαιώματα και των τριών εθνών που συσθέτουν τη Βοσνία, τόνισε ο Μιλόσεβιτς μετά το τέλος του πρώτου γύρου των συνομιλιών. Καλό σημάδι για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θεωρεί το γεγονός ότι ο πρόεδρος Μιλόσεβιτς για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό μίλησε στους δημοσιογράφους. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, απέφυγε να κάνει εκτιμήσεις πριν ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, ανακοίνωσε όμως ότι μετά το Βελιγράδι θα επισκεφθεί πάλι το Ζάγκρεπ και το Σαράγεβο, πράγμα που δηλώνει έμεσα την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Μιλόσεβιτς. Αποφάσισαν απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας και ο Σέρβος Πρόεδρος Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Από το Βελιγράδι, ο Κάρολος Παπούλιας μετέβη στη Ρώμη, όπου συναντήθηκε με την Ιταλίδα ομολογό του, Σουζάννα Ανιέλη.
Η επιμονή της Ελλάδας, η λύση στη Ιουγκοσλαβική κρίση να προέλθει μέσα από διαπραγματεύσεις, εξέφρασε απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας, το Σέρβο Πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Στη συνάντηση Παπούλια-Μιλόσεβιτς, επικοδομητική και εγκάρδια, όπως την περιέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών, εθίγησαν όλα τα επίκαιρα θέματα και βεβαίως το τελευταίο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο δεν φαίνεται να απορρίπτει το Βελιγράδι, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του νέου Υπουργού Εξωτερικών της Νέας Ιουγκοσλαβίας, Μίλαν Μιλουτίνοβιτς. Η επίσκεψη του Κάρολου Παπούλια στο Βελιγράδι πραγματοποιήθηκε σε μια στιγμή που επιβάλλει τη συστράτευση όσων αγωνίζονται για την ειρήνη στην περιοχή. Άλλωστε, όπως συμφώνησαν ο Έλληνας Υπουργός και ο Σέρβος Πρόεδρος, οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες και γι' αυτό θα υπάρχει ανοιχτή γραμμή ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες. Μιλόσεβιτς και Παπούλιας συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη να βρεθεί επιτέλους τρόπος να αρθούν οι κυρώσεις κατά της Νέας Ιουγκοσλαβίας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όταν αγωνίζεται ο Πρόεδρος Μιλόσεβιτς για την ειρήνη στην πρώην Ιουγκοσλαβία, αγωνίζεται για την ειρήνη στα Βαλκάνια και συνολικά για την ειρήνη στην Ευρώπη. Την ώρα που το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Βοσνία κερδίζει όλο και περισσότερους υποστηρικτές, η ένταση του πολέμου δεν λέει να κοπάσει στα Βαλκάνια. Από ώρα σε ώρα, οι κροατικές δυνάμεις μπορεί να εξαπολύσουν νέα μαζική επίθεση εναντίον των Σερβοβόσνιων. Πόλεμος και ειρήνη φαίνεται πως είναι δύο εναλλακτικά σενάρια που δοκιμάζονται συγχρόνως αυτή τη στιγμή στη Βοσνία. Αν και ο Κροάτης πρόεδρος Φράνγιο Τούτσμαν, λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό υφυπουργό εξωτερικών Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, αρνήθηκε ότι επιδιώκει μια πολεμική αναμέτρηση με τους Σερβοβόσνιους, ο ΟΗΕ επιμένει ότι 10.000 Κροάτες στρατιώτες είναι έτοιμοι να εξαπολύσουν μαζική επίθεση εναντίον σερβικών θέσεων στην νοτιοδυτική Βοσνία. Το Ντουμπρόβνικ δέχτηκε και πάλι προκλητικές επιθέσεις από τους Σερβοβόσνιους, ενώ οι κροατικές δυνάμεις φύγουν το γλοιό γύρω από τη σερβοκρατούμενη πόλη Ντερβάρ στη Βοσνία και κροατικά τεθωρακισμένα θεάθηκαν να κατευθύνονται προς το Σεράγεβο. Όλα δείχνουν ότι οι πολεμικές συγκρούσεις θα συνεχιστούν τουλάχιστον όσο οι εμπόλεμοι αντιδρούν στο περιεχόμενο του αμερικανικού σχεδίου που προβλέπει εθνικές ανακατατάξεις στο νέο χάρτη της Βοσνίας. Ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ θα συναντηθεί αύριο στο Σεράγεβο με την ηγεσία της Βοσνίας, η οποία μέχρι τώρα τηρεί αρνητική στάση απέναντι στο σχέδιο, τουλάχιστον όσον αφορά την παράδοση του Γκόραζντε στους Σερβοβόσνιους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Βρετανία και η Ουκρανία ανακοίνωσαν πως είναι έτοιμες να αποσύρουν τους Κιανόκρανους από τον Γκόραζντε, καθιστώντας έτσι το μουσουλμανικό αυτοθύλακο ευάλωτο στις επιθέσεις των σερβικών δυνάμεων. Σκυταλοδρομία διπλωματικών επαφών και στο Βελιγράδι. Ο πρόεδρος Μιλόσεβιτς αποδέχθηκε σύμφωνα με δηλώσεις του Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ το αμερικανικό σχέδιο και συναντήθηκε διαδοχικά με τον Ευρωπαίο Μεσολαβητή Καρλ Μπίλτ και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας Χαβιέρ Σολάνας. Ακόμη και οι εθνικιστές Σερβοβόσνοι, όπως ο πρόεδρος της Βουλής στο Πάλεμο Ψήλο Κράινιτς, δήλωσαν πως το αμερικανικό σχέδιο ικανοποιεί πολλές από τις προσδοκίες των Σέρβων. Ανησυχητική παραμένει ωστόσο η κατάσταση στο Κωσυφοπαίδιο. Ο εξόριστος Τιβόνι, πρωθυπουργός των Αλβανόφωνων, κατηγόρησε το Βελιγράδι ότι με την τακτική του επικισμού της περιοχής με Σέρβους από την Κράινα παίζει με τη φωτιά και θα προκαλέσει ένα νέο πόλεμο στα Βαλκάνια. Το δρόμο της επιστροφής στην κόλαση του πολέμου πήραν το μεσημέρι 500 παιδιά από τη Σερβία που φιλοξενήθηκαν τους τελευταίους 6 μήνες στη χώρα μας. Στο σταθμό τελείωσαν. Τώρα ήρθε η ώρα του τρόμου, η ώρα της κόλασης του πολέμου. Με δάκρυα στα μάτια, τα 500 παιδιά από την Σερβία αναχώρησαν το μεσημέρι από το σταθμό Λαρίσης για τη χώρα τους. Πρόσταθμο στο Βελιγράδι. Εκεί τους παραλάβουν εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που θα φροντίσουν για την επιστροφή τους στις οικογένειές τους, αν υπάρχουν αυτές ακόμα. Κατά την εξάμηνη παραμονή τους στην Ελλάδα, τα παιδιά φιλοξενήθηκαν από οικογένειες των Δήμων Ηλιούπολης, Εγάλεο, Χαϊδαρίου, Αγίας Παρασκευής και από πολλούς άλλους Δήμους σε όλη τη χώρα. Καθημερινά παρακολουθούσαν μαθήματα από Σέρβο δάσκαλο. Έμαθαν όμως και την ελληνική γλώσσα. Τον ελεύθερο χρόνο τους παρακολούθησαν προγράμματα ψυχαγωγίας, επισκέφθηκαν μουσεία και γνώρισαν από κοντά τον ελληνικό πολιτισμό. Με λένε Βέντρανα. Θέλεις να γυρίσεις πίσω? Ναι, όχι, γιατί μ' αρέσει εδώ πολύ, γιατί με περιμένει πολύ πόλεμος και είναι πολύ δύσκολο. Μου άρεσε πολύ εδώ, να κάνουμε έτσι ζωή. Ο Δήμος Ηλιούπολης φιλοξένησε 20 παιδιά. Ήταν πραγματικά μια συναρπαστική εμπειρία σε αυτούς τους 6 μήνες και για μας και για τα παιδιά. Για μας που μας δόθηκε η δυνατότητα να προσφέρουμε ανθρωπιά και αλληλεγγύη και στα παιδιά που πήραν αγάπη, που πήραν στοργή και έζησαν σε ένα άλλο περιβάλλον μακριά από τον πόλεμο. Πριν φύγουν, επέμεναν να μείνουν στη χώρα μας όσο το δυνατόν περισσότερο. Δυστυχώς, ο Ερυθρός Σταυρός της πρώην Ιουγκοσλαβίας, της Σερβίας, είπε ότι τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν πίσω. Και έτσι δεν είχαμε τη δυνατότητα, παρόλο που το ζητήσαμε επίμονα.
Και να πάμε στη Γαλλία, όπου οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό μετά τη νέα βομβιστική επίθεση, τη δεύτερη μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Τη Δευτέρα, ο Τζορτζ Στεφανόπουλος θα μεταβεί στη Λευκοσία, όπου θα έχει συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Γιαννάκης Κασουλίδης, στις επαφές της κυπριακής ηγεσίας με τον Αμερικανό αξιωματούχο θα συζητηθεί η ουσία του Κυπριακού. Ο κύριος Στεφανόπουλος αναμένεται στην Αθήνα την Τρίτη και σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρει στην ελληνική κυβέρνηση μήνυμα του Μπιλ Κλίντον για ανάγκη εξέβρεσης λύσης τόσο στο Κυπριακό όσο και στα άλλα ακριμή ζητήματα της εξωτερικής μας πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Οι εθνικές πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην ισχυροποίηση του απόδημου ελληνισμού της Αμερικής συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γρηγόρης Νιώτης. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος διαβεβαίωσε τον κύριο Νιώτη ότι θα συμπαρασταθεί αμέριστα στην προσπάθεια για τη σωστή προβολή της Ελλάδας και του Ολυμπιακού Πνεύματος στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996 στην Ατλάντα και συμφώνησε στην πρόταση για θέσπιση Ολυμπιάδας Πνεύματος με μόνιμη έδρα την Αθήνα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών παρέδωσε στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής τις προτάσεις του για το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και τον ενημέρωσε για τη μεταφορά του δορυφορικού προγράμματος της ΕΡΤ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, που θα αρχίσει να εκπέμπει μέσα στο 1995. Με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, του ΕΙΑΠΟΕ, την Κυριακή 20 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Για ανατροπή του Ράντοβαν Κάρατζιτς συνθέτουν τη σημερινή εικόνα της βοσνιακής κρίσης. Καθοδόν προς το Σεράγεβο σκοτώθηκε από έκρηξη νάρκισου απεσταλμένων στον Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόμπερτ Φρέιζερ. Την ίδια στιγμή η βοσνιακή κυβέρνηση απαντά με δικό της ειρηνευτικό σχέδιο στο σχέδιο της Ουάσιγκτον που προωθεί σε Βελιγράδι, Ζάγκρεπ και Σεράγεβο ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, ο οποίος όπως άφησε να διαφανεί εξασφάλισε ήδη τη συγκατάθεση των Σέρβων και των Κροατών. Αντιδρούν όμως οι Μουσουλμάνοι και κυρίως οι Σερβοβόσνοι. Τα σερβοβοσνιακά μέσα ενημέρωσης αλλά και ο πρόεδρος του Σερβοβοσνιακού Κοινοβουλίου, Μουτσίλο Κράισνικ, διέψευσαν την πληροφορία που μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο κροατικές πηγές ότι ο Ράντοβαν Κάρατζιτς ανετράπη από την ηγεσία των σερβοβοσνιακών ενόπλων δυνάμεων υπό τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς. Ο Μουτσίλο Κράισνικ, διαψεύδοντας την πληροφορία, την απέδωσε σε κροατική προσπάθεια παραπληροφόρησης. Πάντως, ο Ράντοβαν Κάρατζιτς, μιλώντας στην Μπιελίνα της Βορειοανατολικής Βοσνίας, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως η παγκόσμια κοινότητα είναι αποφασισμένη να σταματήσει τον πόλεμο της Βοσνίας και μάλιστα πιθανολόγησε ότι μέσα στις ερχόμενες 3-4 εβδομάδες είναι δυνατό να προταθεί μια πολιτική λύση με ευνοϊκούς όρους. Ο Κάρατζιτς προσέθεσε ότι έχει για πρώτη φορά την εντύπωση πως και η Αμερική δείχνει να ενδιαφέρεται για το τέλος της σύραξης. Υπογράμμισε όμως ότι οι Σερβοβόσνοι θα λάβουν τουλάχιστον το 50% της Βοσνίας και ότι θα τους προσφερθεί διέξοδος στην Αδριατική. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εκτιμά ότι περί τα μέσα Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η προταθής από τη Μόσχα Διεθνής Σύνοδος για τη διευθέτηση της κρίσης στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Παράλληλα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα αποκαταστήσει τις οικονομικές της σχέσεις με το Βελιγράδι παρά το εμπάργκο που έχουν επιβάλει εναντίον του τα Ηνωμένα Έθνη. Τη Δευτέρα, οι δύο χώρες θα υπογράψουν στο Βελιγράδι σειρά συμφωνιών για συνεργασία στον οικονομικό και ενεργειακό τομέα. Ο Κροάτης πρόεδρος Φρανιο Τούτσμαν διέψευσε ότι υπάρχει σχέδιο διαμελισμού της Βοσνίας ανάμεσα στη Σερβία και την Κροατία, ενώ τόνισε ότι το Ζάγκρεπ θέλει να αποφύγει τη συνέχιση των εχθροπραξιών. Ωστόσο, το κροατικό πυροβολικό σφυροκόπησε το σερβοκρατούμενο Μποσάνσκι Πέτροβατς με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 6 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 15, ενώ συνεχίζεται στο Ντουμπρόβνικ η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού κροατικών δυνάμεων που είναι έτοιμες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, να πλήξουν τις σερβικές δυνάμεις στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός επισταλμένος στην πρώην Ιουγκοσλαβία, Ρόμπερτ Φρέιζουρ, τραυματίστηκε θανάσιμο όταν το θωρακισμένο όχημα στο οποίο επέβαινε καθοδόν προς το Σαράγεβο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε δύο νάρκες και τυλίχθηκε στις φλόγες. Τραυματίστηκαν 4 ακόμη Αμερικανοί και 3 Γάλλοι αξιωματούχοι. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Σπλίτ. Ο Φρέιζουρ επρόκειτο να συναντηθεί με τη βοσνιακή ηγεσία στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προώθηση του Αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου. Στο όχημα που ανεφλέγει δεν επέβαινε ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών Ρίτσα Χόλμπρουκ, ο οποίος βρίσκεται επίσης στο Σαράγεβο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας σε δηλώσεις του στα Γιάννενα χαρακτήρισε αποφασιστικά για την ειρηνευτική διαδικασία τα επόμενα 24 ώρα και τόνισε ότι θα είναι σε συνεχή επαφή με τον Σέρβο πρόεδρο Σλόμποντα Μιλόσεβιτς, με τον οποίο συναντήθηκε χθες το απόγευμα στο Βελιγράδι. Ο κ. Παπούλιας είχε επίσης χθες το βράδυ συνομιλία στη Ρώμη με την Ιταλίδα ομολογό του Σουζάν Ανιέλη. Ο κ. Παπούλιας τόνισε το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επίλυση του Γιουγκοσλαβικού, ενώ αναφορικά με το αμερικανικό σχέδιο ο κ. Παπούλιας είπε ότι αν αυτό προωθεί την ειρήνη, η Ελλάδα θα το στηρίξει. Πρέπει να επαναλάβω ότι η στιγμή είναι κρίσιμη.
και νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ξεπεραστεί η κρίση και να πετύχουμε την ειρήνη. Διαφορετικά η τραγωδία θα είναι γενικευμένη. Την Τρίτη αναμένεται να δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα στη Γενέβη το αμερικανικό σχέδιο για τη Βοσνία. Τόσο τα αμερικανικά όσο και τα βοσνιακά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σήμερα σημεία του σχεδίου που κατά βάση να αποτελούν επανάληψη του σχεδίου που εκπώνησε πέρυσι η ομάδα επαφής και που προτείνει τον εδαφικό διαχωρισμό της Βοσνίας σε Σέρβους από τη μια και σε Μουσουλμάνους και Κροάτες από την άλλη σε ποσοστό 51 και 49% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τους Times της Νέας Υόρκης, ο πρόεδρος Κλίντον αποφάσισε να αναλάβει προσωπική ειρηνευτική πρωτοβουλία για την πρώην Ιουγκοσλαβία, επειδή φοβήθηκε μήπως η ορολογιακή, όπως την χαρακτηρίζει η βόμβα του Βοσνιακού, εκραγεί κατά την κορύφωση της προεκλογικής του εκστρατείας για την επανεκλογή του σε Λευκό Οίκο. Η Αμερικανική εφημερίδα προσθέτει ότι την μεγάλη ευκαιρία για την κατάρτιση και την προώθηση του Αμερικανικού σχεδίου προσέφερε η νέα ισορροπία δυνάμεων που προέκυψε από τη σαρωτική νίκη των Κροατών στην Κράινα. Το Βοσνιακό Πρακτορείο Ειδήσεων αποκαλύπτει ότι το Αμερικανικό σχέδιο αποτελείται από 7 σημεία. Μεταξύ άλλων, το σχέδιο επιβεβαιώνει τον εδαφικό διαχωρισμό της Βοσνίας που είχε προτείνει από πέρυσι η ομάδα επαφής, ενώ προβλέπει την αμοιβαία αναγνώριση της κρατικής οντότητας της Βοσνίας, της Κροατίας και της Σερβίας. Το Αμερικανικό σχέδιο δεν προβλέπει την παραχώρηση του μουσουλμανικού θύλακα του Γκόραζδε στους Σερβοβόσνιους, αλλά προβλέπει διαπραγματεύσεις για την χάραξη διαδρόμων επικοινωνίας. Προβλέπει ακόμη ότι το Σαράγεβο θα γίνει η προστατευόμενη ζώνη του ΟΗΕ, ενώ θα αρθούν οι κυρώσεις εις βάρος του Βελιγραδίου. Εάν το σχέδιο γίνει δεκτό και από τις τρεις πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να στείλουν χερσαίες δυνάμεις για να βοηθήσουν στην εφαρμογή του για μια περίοδο από 9 μήνες έως 3 χρόνια. Αν όμως οι Σερβοβόσνοι απορρίψουν το σχέδιο, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ζητήσουν την άρση του εμπάργο πωλήσεως όπλων κατά της Βοσνίας. Ο μουσουλμάνος πρόεδρος της Βοσνίας, Αλίγε Ζετμπέκοβιτς, δήλωσε πως η κυβέρνησή του δεν πρόκειται να αποδεχθεί την προοπτική του ελέγχου εδαφικής εκτάσεως μικρότερης από αυτή που έχει προτείνει η ομάδα επαφής, δηλαδή του 51% της βοσνιακής επικράτειας. Παράλληλα, ο Ζετμπέκοβιτς παρουσίασε πρόταση ειρηνευτικού σχεδίου 12 σημείων, που αποτελεί την πρώτη επίσημη απάντηση της κυβέρνησής του στο αμερικανικό σχέδιο. Στο σχέδιο Ζετμπέκοβιτς επιβεβαιώνεται ότι η ειρήνη πρέπει να βασίζεται στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Βοσνίας. Παράλληλα, απορρίπτεται η ιδέα να τεθεί το Σαράγεβο υπό τον διοικητικό έλεγχο του ΟΗΕ, ενώ απορρίπτεται εντελώς κάθε ιδέα αναγνώρισης του καθεστώτος των Σερβοβοσνίων, το οποίο Ζετμπέκοβιτς χαρακτηρίζει ως καθεστώς γενοκτονίας. Το σχέδιο Ζετμπέκοβιτς προβλέπει το δικαίωμα επιστροφή που έχουν πραγματοποιηθεί εθνικές εκαθαρίσεις. Ακόμη, το σχέδιο ζητά από τον Σέρβο πρόεδρο Σλόμποντα Μιλόσεβιτς να διαπραγματευτεί εξ ονόματος όλων των Σέρβων, δηλαδή και των Σερβοβοσνίων, σε κάθε είδους ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Αν οι Σέρβοι απορρίψουν το ειρηνευτικό σχέδιο, προτείνεται να αρθεί το εμπάργκο όπλων κατά της Βοσνίας και παράλληλα να ενταθούν οι κυρώσεις κατά της Σερβίας. Τέλος, ο Ζετμπέκοβιτς ζητά η όποια ειρηνευτική συμφωνία να συνυπογραφεί και από αντιπρόσωπο που θα ορίσει ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης. Να αλλάξουμε θέμα στην ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλειών από τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Οδήγησαν οι εξελίξεις στην υπόθεση των ναυπηγείων Ελευσίνας αλλά και ο ισοκομματικός διάλογος για το θέμα αυτό. Ενώ συνεχίζονται τα ισοκομματικά πειρά κατά του Κώστα Σιμίτη, ο Πρωθυπουργός αποδέχθηκε το αίτημα που υπέβαλε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας και συγκαλεί την Τετάρτη άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εκτός των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ παράλληλα δεν αποκλείεται η υπόθεση των ναυπηγείων να αποτελέσει την αφορμή για αλλαγές προσώπων στο κυβερνητικό σχήμα, όπως άλλωστε προειδοποίησε ο κ. Παπανδρέου. Οι δηλώσεις σε υψηλούς επικριτικούς τόνους που ακολούθησαν την απόφαση των συναρμών στο μικρότερο του 51% για την Κροατομουσουλμανική Ομοσπονδία και στο θέμα αυτό συμπίπτει με τη θέση του Κροάτη Προέδρου Φράνγιο Τούτσμαν, ο οποίος διάκειται ωστόσο ευνοϊκά απέναντι στο σχέδιο ανακατάταξης εδαφών. Δήλωσε όμως ότι η Κροατία δεν θα παραιτηθεί ποτέ από το δικαίωμά της στην Ανατολική Σλαβωνία και δεν απέκλεισε κροατική επίθεση εναντίον των Σερβοβόσνιων που βομβαρδίζουν τον Ντουμπρόβνικ στο μέτρο που είναι αναγκαίο να συγγίσουν τα πυροβόλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα τους δύο αντιπάλους σε αυτοσυγκράτηση, καθώς 10.000 Έλληνες στρατιώτες βρίσκονται με το δάχτυλο στη Σκανδάλη. Παρά τις υφιστάμενες διαφωνίες, η Ρωσία χαρακτηρίζει το αμερικανικό σχέδιο ως την πρώτη σοβαρή προσπάθεια για επίλυση της βοσνιακής κρίσης και ανακοίνωσε πως στα μέσα Οκτωβρίου όλα θα είναι έτοιμα για να φιλοξενήσει η Μόσχα μια διεθνή διάσκεψη για το Βοσνιακό. Μάλιστα, Ρώσοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι μέχρι το τέλος του χρόνου ο πόλεμος της Βοσνίας θα ανήκει πια στο παρελθόν. Το αμερικανικό σχέδιο έχει αντιμετωπιστεί θετικά προς το παρόν τόσο από τον πρόεδρο Μιλόσεβιτς όσο και από την ηγεσία των Σερβοβόσνιων, η οποία όπως φαίνεται αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση. Βαθιές είναι ακόμη αμφιβολίες για το αληθές ή μη της ανατροπής του Ράντοβαν Κάρατζιτς από τον στρατηγό Μπλάντιτς, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές φήμες διαψεύστηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής των Σερβοβόσνιων στο Πάλε, Μομψίλο Κράισνιτς. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ελληνική πρωτοβουλία για το Βοσνιακό.
μετά τις επαφές που είχε χθες σε Βελιγράδι και Ρώμη ο Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας. Την ελπίδα μετά τις αυριανές επαφές του Προέδρου Μιλόσεβιτς να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, ενώ χαρακτήρισε θετικό στοιχείο τη σύμπτωση απόψεων Ουάσιγκτον-Μόσχας. Παραλλήλως υπογράμμισε και τη σύμπτωση απόψεων Αθήνας-Ρώμης, την ίδια στιγμή που η χώρα μας διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και με το Βελιγράδι. Η Ελλάδα εξακολουθεί να συμμετέχει δραστήρια και αποφασιστικά σε όλη αυτή την διαδικασία. Ο κύριος Παπούλιας σχολίασε και τις φήμες ανατροπής του ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντοβαν Καρατζίτς. Έχουμε νέες εξελίξεις. Ελπίζω τα νέα γεγονότα να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ειρηνευτική διαδικασία. Στεφανόπουλος. Σε σύντομη στάση του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, ο Τζορτζ Στεφανόπουλος συζήτησε με τον Υπουργό Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια τις εξελίξεις στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Στην Αθήνα, ο σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου θα έλθει επισήμως μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια είχε νωρίς το απόγευμα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού ο σύμβουλος του Προέδρου Κλίντον, Τζορτζ Στεφανόπουλος, που βρίσκεται ήδη στην Κύπρο μετά την επίσκεψή του στην Άγκυρα. Η 20-λεπτή συνομιλία των δύο ανδρών περιεστράφει κυρίως γύρω από τις εξελίξεις στη Ιουγκοσλαβική κρίση. Συμπέσαμε στο αεροδρόμιο, αλλά ήταν μια ουσιαστική, θα έλεγα, πρώτη συνάντηση για το μεγάλο πρόβλημα της κρίσης της Βοσνίας. Ελπίζω ότι η πρωτοβουλία της Βάσκουντον θα έχει καλά αποτελέσματα. Άλλωστε, ο κύριος Στεφανόπουλος μετά την Κύπρο θα επισκεφθεί την Αθήνα και θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, οπότε και θα συζητηθούν εκτενώς τα εθνικά μας θέματα στο σύνολό τους. Στη Λευκοσία, ο Τζορτζ Στεφανόπουλος θα έχει επαφές με την Κυπριακή κυβέρνηση και εκπροσώπους των Τουρκοκυπρίων. I have no new plan or no secret plan or nothing of the sort. I'm simply here to learn more about the situation and to talk to the representatives on the island. And as the United States has always said, we are prepared to do what we can to help encourage a peaceful settlement, but as in all parts of the world divided by conflict, peace must depend in the end on the parties themselves. They must come together, they must have the courage to make peace, they must have the foresight and the wisdom to make peace. Το Κυπριακό είναι ένα πάρα πολύ απλό πρόβλημα στην περιγραφή του. Είναι ένα πρόβλημα παραβίασης του διεθνούς δικαίου, εισβολής και συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ενός μεγάλου τμήματος της τουρκικής επικράτειας. Όταν συλλαμβάνουμε το θέμα αυτό έτσι απλά και καθαρά, όπως δυστυχώς τίθεται εκ των πραγμάτων, τότε μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε στην ουσία του. Στην ταραγμένη Βοσνία τώρα, επικίνδυνο διπλωματικό κενό άφησε ο θάνατος των τριών Αμερικανών διπλωματών στο δυστύχημα έξω από το Σεράγεβο. Η Κροατία προειδοποιεί ότι εξαντλούνται τα όρια της υπομονής της από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις Σερβοβόσνιων και Σερβοκροατών. Η τηλεοπτική εμφάνιση του Κάρατζιτς καταλαγιάζει τις φήμες για ανατροπή του από τον στρατηγό Μλάντιτς. Διαλλακτικός εμφανίστηκε ο Ράντοβαν Κάρατζιτς στην πρώτη τηλεοπτική εμφάνισή του μετά τις πληροφορίες ξένων πρακτορείων ότι τον ανέτρεψαν Σερβοβόσνοι στρατιωτικοί. Σε συνέντευξή του από την Πάνια Λούκα σε δημοσιογράφου του Κυπριακού καναλιού ΡΙΚ, ο Κάρατζιτς δήλωσε πως οι Σέρβοι είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών και να κάνουν ακόμη και υποχωρήσεις προς όφελος της ειρήνης. Στο πρόσωπο του Κάρατζιτς, το αμερικανικό σχέδιο για ανακατανομή εδαφών στη Βοσνία κερδίζει έναν ακόμη υποστηρικτή, αφού όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη δηλώνουν πως η ειρηνευτική πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον είναι η πρώτη σοβαρή στα 4 χρόνια που διαρκεί ο πόλεμος στη Βοσνία. Αισιόδοξος ότι η βοσνιακή κρίση θα έχει πάρει το δρόμο της επίλυσής της το πολύ σε ένα μήνα, εμφανίστηκε μετά τη συνάντησή του με τον Κάρατζιτς ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Αντώνιο Πεντέα. Ενώ όμως Σέρβοι, Κροάτες και Μουσουλμάνοι σπέβδουν να επιδοκιμάσουν τις αμερικανικές ειρηνευτικές προσπάθειες, δεν αποστασιοποιούνται τουλάχιστον προς το παρόν από πάγιες θέσεις τους, με αποτέλεσμα η ένταση που επικρατεί στα μέτωπα να βρίσκεται στα πρόθυρα μιας νέας σύραξης. Σεράγεβο, Ντουμπρόβνικ, Γκόραστε βομβαρδίζονται αλλεπάλληλα, ενώ θερμό είναι και το μέτωπο ανάμεσα σε Κροάτες και Σερβοβόσνους, στον Τρέμπιγε με συνεχή ανταλλαγή πυρών. Το πάγωμα της διπλωματικής διαδικασίας μετά το θάνατο των τριών Αμερικανών διπλωματών στο δυστύχημα στο όρος Ίγκμεν μπορεί να αποβεί μοιραίο, ώσπου να ανασυγκροτηθεί η ομάδα των Αμερικανών διαπραγματευτών και να επιστρέψει στην περιοχή στο τέλος της εβδομάδας με πρώτο σταθμό το Βελιγράδι. Η Κροατία προειδοποίησε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ακριβώς όπως έκανε και πριν τη μαζική επίθεση στην Κράινα, ότι τα όρια της υπομονής της εξαντλούνται. Συγκεντρώνοντας ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις γύρω από το Ντουμπρόβνικ αλλά και την Ανατολική Σλαβωνία, την οποία όπως ανακοίνωσε πρόσφατα δεν σκοπεύει να παραχωρήσει στους Σέρβους, ρίχνει λάδι στη φωτιά. Την ίδια ώρα, ο ΟΗΕ δίνει στη δημοσιότητα ερασιτεχνικό βίντεο με την καταστροφή και τον όλεθρο που έσπηρε ο κροατικός στρατός καταλαμβάνοντας το ΚΝΙΝ με σκοπό να αποτρέψει τους Σερβοκροάτες να επιστρέψουν στην περιοχή.
Η κυβέρνηση του Ζάγκρεπ επιμένει να διαψεύδει τις βαρβαρότητες του κρατικού στρατού που καταγγέλνουν καθημερινά οι κοινόκραμοι αλλά και ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές οργανώσεις, κάνοντας λόγο ακόμη και για μαζικούς τάφους σερβοκροατών αμάχων. Να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις από τον κόσμο. Στην Ιερουσαλήμ, φανατικός μουσουλμάνος της Χαμάς με μεγάλη ισχύωση εκρηκτικά πάνω του μπήκε σε αστικό λεωφορείο, πυροδότησε το μηχανισμό και το τίναξε στον αέρα. 4 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από τον θάνατο και την καταστροφή. Ο χρόνος για την επιστροφή της υπό ανασυγκρότηση διπλωματικής αποστολής των Αμερικανών στα Βαλκάνια, καταλυτικός παράγοντας για τις εξελίξεις στην περιοχή. Ένα εφιαλτικό 24ωρο καταστροφής και ανθρώπινου πόνου ξανάζησαν σήμερα οι κάτοικοι του Σεράγεβο. 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες ήταν ο απολογισμός της πρώτης επίθεσης το πρωί με οβίδα, ενώ λίγο αργότερα κατέρεαν 4 πατώματα πεντεόροφου κτηρίου από επίθεση με ρουκέτα που οι οικιανόκρανοι αδυνατούν να πούν με βεβαιότητα αν προήλθε από τις θέσεις των Σερβοβόσνιων. Ανάμεσα στους τραυματίες της πρώτης επίθεσης, 6 Αιγύπτιοι οικιανόκρανοι και 2 παιδιά. Άντρες της πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο της δεύτερης έκρηξης για να απεγκλωβίσουν από τα ερείπια παγιδευμένους κατοίκους. Ένα άτομο βρέθηκε νεκρό στα συντρίμια. Μια νέα πληγή πολέμου έτοιμη να ανοίξει γύρω από το Ντουμπρόβνικ, όπου βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας.